Καλημέρα, βρισκόμαστε στο ΚΙΚΑ Καρπενησίου και έχω δίπλα μου τον διευθυντή, τον κύριο Παπαϊωάννου, να μας ενημερώσει πώς πήγε φέτος η χειμερινή σεζόν. Πώς πήγαν τα πράγματα, κύριε Κώστα. Καλώς ορίσατε καταρχάς στο όμορφο βουνό μας. Η χρονιά φέτος θα λέγαμε ότι ήταν θετική, αν εξετάσουμε τα Χριστούγεννα από τη χρονιά και πρώτα, που δυστυχώς ο καιρός ήταν κρύος αλλά ήταν ξηρός, με αποτέλεσμα να μην έχουμε την χιόνιση που έπρεπε για να λειτουργήσει σωστά το χειμερινό καιρό. Έκτοτε έχουμε και χιονόπτωση, είχαμε και χιονοπτώσεις και φυσικά είχαμε και αρκετό κόσμο. Ευελπιστούμε ότι η χρονιά θα συνεχίσει μέχρι και το Πάσχα που θα είμαστε ανοιχτοί, να υπάρχει προσέλκυση κόσμου τους ώστε να χαίρονται αυτό το υπέροχο σπορ και του χρόνου ετοιμάζουμε πάρα πολλά όμορφα πράγματα για το χιονολογικό κέντρο. Πάμε σε πλήρη εξυγχρονισμό, τεχνητή χιόνωση, ετοιμάζουμε και τους υπόλοιπους ορόφους στο σαλέ, ούτως ώστε να είμαστε ανταποδοτικοί στις σύγχρονες ανάγκες που απαιτούν οι συνθήκες πλέον χιονοδρομίας. Πολύ θετικά τα νέα από ό,τι βλέπω. Μιλάμε για τεχνητή χιόνωση για τον χρόνο και εξυγχρονισμό, έτσι. Ακριβώς, γιατί όπως βλέπουμε ο χειμώνας έχει τραβήξει προς τα πίσω, δηλαδή συνήθως Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Φώτα δεν έχει χιόνι τα τελευταία χρόνια και χιονίζει μετά. Άρα λοιπόν σε κάποιες χαμηλές θερμοκρασίες θα πρέπει να εξασφαλίσουμε με τεχνητή χιόνωση για τη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου. Ευχάριστα τα νέα για τους φίλους του σπορτ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.